όχι μόνο έχω τύψει καιρό, το έχω ανοίξει ήδη το κρασί από το προηγούμενο βίντεο. Πάλι προτεραιότητα το γλυκό βίντεο, αν μου πείτε, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τα ίδια λέω και παραπάνω στο ελληνικό κοινό. Ξέρω ότι είχα μια αποχή, μια αρκετά μεγάλη αποχή, ένα εξάμεινο περίπου, δεν θυμάμαι, το είπα και πριν, δεν θυμάμαι πόσο είναι, νομίζω το Γενάρη, το Φλεβάρι, ανέβασα το τελευταίο βίντεο. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, είμαι πίσω. Θα ξεκινήσουμε να ανεβάζουμε ένα βίντεο τη εβδομάδα και θα δούμε πώς θα πορευτούμε από εκεί και πέρα. Θέλω να αυξήσω τη συχνότητα του upload, το πόσες φορές ανεβάζω βίντεο τη εβδομάδα. Θέλω να κάνω παραπάνω βίντεο, να μεγαλώσω το κανάλι. Εσείς θα το καθορίσετε, αυτό με βοηθάτε πάρα πολύ. Το subscribe, το like και το σχόλιο βοηθάει τον αλγόριθμο του YouTube, οπότε το κάνει λίγο, το προχωράει, το δίνει ένα ένασμα. Και ανάλογα πως μεγαλώνεται, σε όποιο πολύ κίνητρο έχω, να ανεβάζω και να φτιάχνω βίντεο. Πραγματικά ένας λόγος για τον οποίο γύρισα, θα γύρναγα έτσι κι αλλιώς, δεν είχα σκοπό να το παρατήσω, αλλά ένας λόγος που κινητοποιήθηκα τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο, έχω λίγο μια πολύ άσχολη ζωή και δεν πολύ προλαβαίνω. Για να καταλάβεις, σήμερα είναι Παρασκευή βράδυ, είναι, τι ώρα είναι, 11 η ώρα από το πρωί που έχω ξεκινήσει, δεν έχω σταματήσει από τις 8, έχω ξεκινήσει 8 παρά, έχω ξυπνήσει και μέχρι τώρα δεν έχω πάρει παύση. Παρασκευή βράδυ, είπα λίγο να ξεκινήσω, να ξαναμπούμε σε ροή βίντεο και ένας λόγος για τον οποίο γύρισα, πήγα να πω άμεσα, ούτε καν άμεσα, έχει περάσει ένα εξάμεινο, ένας λόγος που γύρισα τώρα είναι τα μηνύματα που έλαβα από εσάς. Πολύ θετική ενέργεια, πολύ θετικά μηνύματα και χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινήσαμε να έχουμε αυτή την αλληλεπίδραση. Έχω σκοπό γενικά τον καιρό που έλειπα να σκεφτόμουν διάφορες ιδέες για το κανάλι, καινοτόμα πράγματα τα οποία με τα οποία θα ασχοληθούμε, θα το επεκτείνουμε λίγο ακόμα, θα ανεβάσω το budget, θα φέρω φιάλες φανταστικές, πολύ σπάνιες. Έχω σκεφτεί να ανοίγω φιάλες μέχρι και με, εντάξει, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά θα ανοίξουμε και τετραψήφιο αριθμό σε χρήματα, εννοώ φιάλη, λογικά όταν φτάσουμε τους 10.000 και βλέπουμε πώς θα πάμε από εκεί. Τέλος πάντων, μιλάω πάρα πολύ και είναι ευκαιρία λίγο να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχω μια ποικιλία που λέγεται, γελάς τώρα, άκου λέξη, Kervurtraminer, κλασική γερμανική λέξη, Kervurts, έτσι το λέμε, Kervurts, στα γερμανικά σημαίνει, τι σημαίνει, σημαίνει το πικάντικο κάτι, εντάξει, το μπαχάρι. Γενικά αυτή η ποικιλία έχει πάρα πολλά μπαχαρικά, θεωρητικά για άσπρο κρασί, δεν είναι η τυπική λευκή ποικιλία, δηλαδή εδώ πέρα, μόνο και μόνο από το χρώμα μα το δεις. Οκ, το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη ποικιλία αγαπάει την παλαίωση, όχι τόσο συνηθισμένο για άσπρο κρασί, αγαπά την παλαίωση, το βλέπεις το χρώμα, χρυσαφίζει, έχει ένα υπέροχο φωτεινό χρυσαφί χρώμα, πολύ elegant, πολύ delicato, είναι πλούσιο σε γεύση. Δεν μπορεί να πιεις πάρα πολύ, εμένα προσωπικά με λιγώνει, δηλαδή θα πιω, με κρασί δεν το έχω ξαναδεί αυτό, θα πιω δύο ποτήρια και μετά θέλω λίγο παύση. Θέλει οπωσδήποτε φαγητό. Το Kervurtraminer γενικά η καλύτερη περιοχή στην οποία καλλιεργείται είναι η Αλσατία. Αλσατία μιλάμε για βόρειο σύνορα βόρειας Γαλλίας με Γερμανίας. Επίσης καλλιεργείται σε πολλά μέρη του κόσμου, όπως Αμερική, καλλιεργείται στην Ελβετία, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, σε αρκετά μέρη, αλλά το top μέρος το οποίο θα το βρεις είναι η Αλσατία. Επίσης έχουμε ένα παραγωγό, ο οποίος είναι η δήμονας στο Kervurts, Leon Beyer. Το συγκεκριμένο είναι εξαιρετικό, θα το δοκιμάσουμε και μαζί τώρα. Άμα είσαι καινούριος στο κρασί, άμα είσαι εδώ για άλλο λόγο και είσαι απλά για την
είναι ξηρό, θεωρείται ξηρό το συγκεκριμένο. Προτιμά το, για την καλλιέργειά του, προτιμά τα ψυχρά κλίματα. Είναι πολύ αρωματικό το σταφύλι, το συγκεκριμένο σαν σταφύλι είναι ένα ροζέ ελαφρύ κόκκινο, οπότε και θα σου βγάλει λευκό κρασί προφανώς. Ο αλκοολικός βαθμός είναι 14%, πάρα πολύ ψηλός. Γενικά ψηλός αλκοολικός βαθμός σε κρασιά, πόσο μάλλον σε λευκό. Σε λευκό παίζουμε γύρω στο 11-12, εδώ πας πάρα πολύ ψηλά. 14%, ένας λόγος για τον οποίο επίσης γλυκίζει. Θα εξηγήσουμε λίγο αυτό που είπα τώρα σε κάποιο άλλο βίντεο, πως γενικά τα σάκχαρα μετατρέπονται σε αλκοόλι κτλ. Κατά την ζύμωση του κρασιού. Είναι ένα κρασί λοιπόν πάρα πολύ ιδιαίτερο, δεν είναι πολύ οικονομικό για κάποιο λευκό, δηλαδή είναι γύρω στα 20 με 22 ευρώ. Okay, θα μου πεις, το κλασικό μπουκάλι αρσατίας, έτσι λεπτό και ψηλό. Πάμε να δοκιμάσουμε, φύγαμε. Σου θυμίζω τρεις παράγοντες, έτσι διασπάμε την εξέτασή μας σε τρία κομμάτια: όψη, μύτη και παλέτα στόμα. Στην όψη το είπαμε από την αρχή ότι είναι ένα πολύ χρυσαφή, όμορφο, φωτεινό χρώμα, καθόλου διαυγές. Στην όψη λοιπόν αυτό, πάμε λίγο να δούμε στην μύτη τι αρώματα θα μας βγάλει. Ψάχνω να βρω τα μπαγαρικά, γιατί θεωρητικά αυτή η ποικιλία προσφέρει πολλά μπαγάρια στη μύτη ή στην παλέτα. Δεν τα πολύ βρήκα, άντε να έχω βρει λίγο κανέλα στο βάθος, αλλά και πάλι σε πολύ μικρό βαθμό. Δεν μπορώ να πω ότι το εντοπίζω, να σου πω την αλήθεια, μου σκάει πάρα πολύ. Δύο πράγματα μου σκάνε πολύ. Μου βγάζει πάρα πολύ πάρα πολύ μέλι και πολύ πράσινο τσάι με πράσινο μήλο, μια τέτοια μίξη. Οπότε άμα σας αρέσουν αυτές οι γεύσεις και τα αρώματα, αυτό το κρασί θα είναι ιδανικό για σένα. Θυμίζει, για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν έχεις πει, το Βίντου από Σάμος, που είναι ένα γλυκό κρασί. Το θυμίζει λίγο στη μυρωδιά, καμία σχέση βέβαια στη δημιουργία και στην τακτική του κρασιού. Απλά μοιάζει πολύ στη μύτη. Πάμε να δοκιμάσουμε. Okay, πολύ ισορροπημένο, αν και είναι πλούσιο, είναι αρκετά ευκολόπιωτο. Είναι ισορροπημένο, χαμηλή, μέτρια χαμηλή οξύτητα, σου αφήνει μια ωραία επίγευση μιας γλυκάδας, έτσι είναι γλυκόπιωτο. Αρκετό μέλι, λίγο σαν κάτι, ξέρεις, μπισκότο, φρούτα πολλά. Περίμενε, γιατί με μπέρδεψε λίγο, για δώσουμε ένα λεπτό. Όχι, είπαμε 20 με 22.
2. Η τιμή του στα ευρώ, η αξιολόγηση του, του βάλα 87 πόντους στα 100. Ένα πολύ όμορφο ιδιαίτερο κρασί από έναν φοβερό παραγωγό. Πολύ respect στην Αλσατία. Χρονολογία του 2017 και Βουρτζ Άπα την παλαίωση. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε το βίντεο, ένα σύντομο βίντεο. Καλή αρχή, καλή επιστροφή στο κανάλι. Ναι, αγαπά την παλαίωση, πολύ τελικά το elegant σε όλους τους τομείς, δηλαδή στην όψη του που είναι έτσι χρυσαφή, σε αυτό το κρεμόδες, στο πλούσιο, στην υφή του. Πολύ τελικά το κρασί, γενικά, αν και δεν είναι η προτίμησή μου, τα γλυκά μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Και το προτείνω, βέβαια, να το πάρετε, δεν είναι δύσκολο να το βρείτε. Δεν ξέρω αν θες να διαθέσει αυτό το κεφάλαιο για το συγκεκριμένο κρασί. Σου είπα δεν θα ξεκινάω εκεί, αλλά ειδικά άμα είσαι λίγο πιο, άμα έχεις εντρυφήσει λίγο περισσότερο στο κρασί,